Νέα στοιχεία για το Κυπριακό πρόγραμμα πολιτογράφηση έφερε στο φω τη Δημοσιότητα, το πρακτορείο Αλζαζίρα, το οποίο ισχυρίζεται ότι απέκτησε πρόσβαση στα έγγραφα 1400 ετήσεων που εγκρίθηκαν μεταξύ του 2017 με 2019 και κάνει λόγο για αρκετά ονόματα προσώπων, τα οποία φαίνεται να ήταν ύποπτα για παρανομίε, ή ακόμη και καταζητούμενα και εξασφάλισαν κυπριακό διαβατήριο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα μεταξύ 2017-2019, η Κύπρος πούλησε τα λεγόμενα χρυσά διαβατήρια σε 35 άτομα, που ήταν αντιμετώπιζαν ποινικέ κατηγορίε, είτε καταδικάστηκαν, είτε αντιμετώπιζαν διεθνεί κυρώσει. Άλλα άτομα που έλαβαν κυπριακή ηθαγένεια κατήχαν δημόσια αξιώματα σε διάφορε χώρε και σε ορισμένε περιπτώσει η Κύπρος πούλησε διαβατήρια σε ανθρώπου λίγε μόνο ημέρες πριν από την σύλληψή του ή την καταδίκη του. Άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών με ανακοίνωσή του έσπεψε να διαψεύσει τα δημοσιεύματα, τονίζοντα ότι σε συγκεκριμένε περιπτώσει πληρούσαν τα σχετικά κριτήρια. Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα σε διεθνή μέσα που αφήνουν να εννοηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην πολιτογράφηση προσώπων που δεν πληρούσαν τα κριτήρια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματο, θέλουμε να διευκρινίσουμε πω όλα τα άτομα τα οποία αναφέρονται στο δημοσίευμα αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια που ίσχυαν τη δεδομένη χρονική στιγμή και τα οποία πληρούσαν. Πρόσθετα για τα συγκεκριμένα άτομα είχε εξασφαλιστεί η συγκατάθεση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώ. Άμεση και έντονη ωστόσο ήταν και η αντίδραση του Ακέλ που κάνει λόγο για διεθνέ ρεζιλίκι. Τι βρίσκονται πίσω από τι παραχωρήσει αυτών των διαβατηρίων, Ποια δικηγορικά, ελεγκτικά ή άλλα γραφεία και ποια η διασύνδεσή του με την κυβέρνηση και το κυβερνόν κόμμα. Την ίδια ώρα, ερωτηματικά για την θέση του Ακέλ απίφθηνε ο Δημοκρατικό Συναγερμό. Ερωτηματικά προκύπτουν όμω και από τη στάση του Ακέλ, που δεν έχασε την ευκαιρία, άλλη μια φορά, να προτάξει τη χερεκακία του μέσα από σχετική ανακοίνωση, η οποία δεν είναι την κυβέρνηση που πλήττει, αλλά την Κύπρο. Και αυτό θα πρέπει επιτέλου να γίνει κατανοητό από το Ακέλ. Ωστόσο, το πρακτορείο υπεραμείνεται τι θέσει του, αναφέροντα πω τι επόμενε ημέρε θα αποκαλύψει τι ταυτότητε δεκάδων ανθρώπων που απέκτησαν την κυπριακή πικότητα χωρί να πληρούσαν τα κριτήρια. Πέραν των 95.